νομίζω δεν υπάρχει άλλο πεδίο οικονομικής πολιτικής που να έχει μεταρρυθμιστεί τα τελευταία 50 χρόνια τόσο πολύ όσο το φορολογικό σύστημα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει υπουργός που να μην έχει μεταρρυθμίσει το φορολογικό σύστημα. Αλλά το αθεόφοβο σε δομή παραμένει όπως ήταν πριν 50 χρόνια, είναι κοντά στη δομή φορολογικών συστημάτων αναπτυσσομένων χωρών, πρώην κομμουνιστικών χωρών, όχι χωρών της Ευρωζώνης, εν πάση περιπτώσει. Το φορολογικό μας σύστημα δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Αφενός αλλάζει κάθε τόσο, αφετέρου υπάρχουν μεγάλες ασάφειες. Πηγαίνετε στη σελίδα της ΑΑΔΕ, θα δείτε ότι βγαίνει πάνω από 200 εγκύκλοι κάθε χρόνο ερμηνευτικές του φόρου εισοδήματος. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι κάπου εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Νομοθετούμε πρόχειρα και μετά για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε τι υπάρχει, καταφεύγουμε σε ερμηνευτικές υπουργικές αποφάσεις και ούτω καθεξής. Και το άλλο, το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, αν υπάρχει φορολογική διαφορά, για να την επιλύσεις μπορεί να πας στα δικαστήρια και να τραβήξει χρόνια και χρόνια, και αυτό είναι ένα αποτρεπτικό στοιχείο για ξένες επενδύσεις. Στην Ελλάδα φορολογούνται τα κέρδη στο επίπεδο της επιχείρησης, νομίζω 20% είναι τώρα. 22%. 22%. Και 22% και 5% στα μερίσματα. Αν δείτε συγκριτικά στοιχεία με άλλες χώρες, η Ιρλανδία για παράδειγμα που θεωρείται ένα πολύ καλό και αντιπροσωπευτικό και πολύ συζητημένο σύστημα και στη χώρα μας, είναι ότι στο επίπεδο της επιχείρησης είναι 12,5%, 15%, αλλά στο επίπεδο των μερισμάτων στο 50%. Το θέμα επίσης που είναι σημαντικό από άποψη κόστους εργασίας είναι ότι είναι πολύ γρήγορη, πολύ ταχεία η προοδευτικότητα του φορολογικού συστήματος. Δηλαδή, φτάσαμε στο επίπεδο 40.000 ευρώ να φορολογείται με 45%. Όταν το 2008 το ίδιο εισόδημα, το 40% ήταν στις 70.000 ευρώ. Άρα, έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα που επιβαρύνει πλέον αυτούς τους παραγωγικά εργαζόμενους υπαλλήλους. Αυτός που είναι παραγωγικός, που έχει μία καλή αμοιβή, έρχεται το κράτος και τον τιμωρεί πάρα πολύ. Του βάζει έναν πραγματικά δημευτικό φόρο. Η φορολογική μεταχείριση της οικογένειας στην Ελλάδα είναι η χειρότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δηλαδή, αν πάρετε έναν μισθωτό που έχει το μέσο εισόδημα, ποια είναι η επιβάρυνσή του από τη φορολογία εισοδήματος και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κάπου 23%. Για έναν εργαζόμενο με το μέσο μισθό που δουλεύει μόνο σε ένα ζευγάρι ο ένας και έχει δύο παιδιά, και αν η φορολογική επιβάρυνση 23,5%. Επειδή έχει το επίδομα τέκνων, αλλάζει φορολογική κλίμα και πληρώνει παραπάνω. Αλλά τα περισσότερα έσοδα προέρχονται από την έμεση φορολογική. Ναι. Οι έμεση φόροι δίνουν διπλάσια έσοδα από ότι ο φόρος εισοδήματος. Και κακά τα ψέματα, η έμεση φορολογία έχει πολλά χαρακτηριστικά αντίστροφης προοδευτικότητας. Και ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης παρατηρήσαμε τα φτωχά νοικοκυριά να πληρώνουν πολύ μεγάλο μερίδιο του εισοδήματός τους ως φόροι. Μην ξεχνάτε ότι από 18% ΦΠΑ πήγε στο 24%. Άρα από αυτή την άποψη συνολικά το φορολογικό σύστημα δεν ξέρω πόσο προοδευτικό είναι. Η μεγάλη επιτυχία, αν θέλετε, των μνημονίων ήταν η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν εκεί προβλήματα με πόρους, με τη διοίκηση. Χαρακτηριστικό είναι το 80% των λειτουργικών δαπανών είναι για μισθούς. Που σημαίνει πολύ λίγοι πόροι για άλλες μορφές δαπανών, οι οποίες θα ενισχύσουν την ικανότητα της φορολογικής αρχής να κάνει καλύτερα τη δουλειά της. Χωρίς περισσότερο προσωπικό, χωρίς επενδύσεις στα νέα μέσα τεχνολογίας, δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπιστεί σημαντικά η φοροδιαφυγή. Αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό της φορολογικής μας πολιτικής και να αλλάξουμε και τις δομές της φορολογικής διοίκησης και το κράτος
να μην θεωρεί πλέον ότι όλοι οι Έλληνες είναι φοροκλέφτες. Υπάρχει ελπίδα με σοβαρότερη νομοθετική ρύθμιση και με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών το φορολογικό σύστημα να μην είναι εχθρός της ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Όποια διαφορά έχουμε, να μην χρειάζεται να καταφύγουμε στα δικαστήρια. Αλλά πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι το κράτος. Το κράτος δεν δέχεται την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών. Δύο ιδιώτες, ας πούμε, μπορούν να τα βρούνε. Και δικηγόρος. Εντάξει, η αγορά των... Βεβαίως. Αλλά το ίδιο το κράτος δεν δέχεται αυτή την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Τους φορολογικούς συντελεστές τους αλλάζεις εύκολα, δεν είναι. Στο πώς λειτουργεί η φορολογική αρχή, το πώς λειτουργεί το Υπουργείο Οικονομικών και να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα που να υπόσχεται μία σταθερότητα προς το μέλλον.